Πάμε στον Κόρνο και θα πάρουμε μια γεύση από, από τη δουλειά που κάνει ένας αγιογράφος εκεί που mm-hmm. έχει διδάξει και το γιο του να κάνει αγιογραφίες κιόλας με... Πάνω σε... θα το θυμηθώ. Όχι. Με ψηφιδωτό. Λοιπόν, πάμε να δούμε το συγκεκριμένο θέμα και αμέσως μετά επιστρέφουμε για να μαγειρέψουμε γιατί ο Γιώργος περιμένει. Μου έκοψε την πάπια και περιμένει. Έκοψε την πάπια και περιμένει. Πάπια περιμένει. Πάμε. Κύριε Στέγιο, εσείς πότε αρχίσατε να ασχολείστε με την αγιογραφία? Από μικρός, από το δημοτικό σχολείο, άρεσε μου η αγιογραφία. Περί βυζαντινής τέχνης δεν ήξερα. Από το δημοτικό έκανα σχέδια με το μολύβι. Επίενα στο μοναστήρι εδώ στο Σταυροβούνι, βοηθούσαμε λίγο οι μοναχοί, έδωσα μου κανένα σανίδι, λίγα χρώματα και ζωγράφιζα σπίτι. Μετά που άκουσα για τον Πάτερ Καλίνικο, έθελε κάποιο βοηθό για να πάει, για να το βοηθά. Μόλις το άκουσα εγώ, αμέσως έτρεξα. Επία κοντά του, με δέχτηκε. Έκανα 25 χρόνια κοντά του. Από το 65 έμαθα την αγιογραφία και έμεινα συνέχεια κοντά του και δούλευκα. Μετά που έκανα οικογένεια, έκανα δουλειά δική μου. Δουλεύω συνέχεια ενός τώρα. Για να ασχοληθεί κάποιος με την αγιογραφία, πρέπει όμως να είναι και κοντά στην Εκκλησία και στο Θεό, έτσι. Δεν μπορεί οποιοδήποτε να γίνει αγιογράφος. Πρέπει. Οι εικόνες πρέπει να γίνονται με προσευχή. Στην Εκκλησία, εδώ στον Κόρνο, οι εικόνες είναι αγιογραφίες εξ ολοκλήρου δικές σας? Στη νέα Εκκλησία, όλες είναι δικές μου εικόνες. Και σε διάφορες άλλες εκκλησίες στην Κύπρο έχω αρκετές εκκλησίες που είναι ολόκληρες δικές μου. Και σας ζητούν, ας πούμε, από τις εκκλησίες, από τις ενορίες, να τους φτιάξετε μια εικόνα, δουλεύετε έτσι με παραγγελίες ως επιτοπλιστό για εκκλησίες? Ναι, είναι με παραγγελίες που εργάζομαι. Και για σπίτια, για εκκλησίες, συνέχεια δωρητές που κάνουν στις εκκλησίες. Πόσο χρόνο σας παίρνει για να φτιάξετε μια εικόνα έτσι σαν αυτή που έγινε? Για να γίνει καλή εικόνα θέλει αρκετές μέρες. Γιατί πρώτα πρέπει να γίνει η προεργασία του θεμέλιου της εικόνας, να κολληθεί ρούχο λινών πάνω στο σανίδι, να γίνει ειδικό θεμέλιο, μετά να γίνει το σχέδιο, να μπει το χρυσό και μετά τα χρώματα γίνεται σιγά σιγά εικόνα. Εξηγήστε μου λίγο τη διαδικασία με τα χρώματα. Μου είπε ότι το αναμειγνύεται με κρόκονα. Η βυζαντινή τέχνη, η παράδοση της είναι με κρόκονα αυγών που είναι αγιογραφισμένη. Πιάνουμε το φρέσκο το αυγό, το σπάζουμε, παίρνουμε μόνο τον κρόκο, το πλένουμε να φύγει το ασπράδι και το διαλύουμε με ανάλογο ξύδι. Και με αυτόν το μείγμα διαλύουμε τα χρώματα. Έτσι διατηρούνται πιο πολύ. Ναι. Η παράδοση λέει ότι όπως βλέπουμε στις αρχαίες εικόνες, μπορεί να είναι και του 5ου αιώνα, του 6ου αιώνα, είναι ζωγραφισμένες με αυγό. Σας έχει τύχει να ζωγραφίσετε σε τείχο για τειχογραφίες? Έχω κάνει 2-3 εκκλησάκια και στο Σταυροβούνι και σε άλλο, στον Άγιο Μινάν, έναν παρεκκλήσιο του Αγίου Γεωργίου και του Αγίου Ιγνατίου. Εκεί η τειχογραφία είναι με φρέσκον. Πάνω στον τοίχο πέρασα σουβάν ασβέστη με άμμον και τρίχα και δουλεύω όσον είναι φρέσκος ο ασβέστης. Δεν είναι με αυγό, είναι με νερό και χρώματα μόνο, σκόνες και τα στερεώνει ο ασβέστης. Μου έχετε αναφέρει ότι έχετε ταξιδεύσει και σε χώρες του εξωτερικού μέσω του ΚΟΤ σε κάποιες εκθέσεις για την Κύπρο. Ναι, είναι τουριστικές εκθέσεις που γίνονται αρχές του χρόνου συνήθως μέσα στο Γενάρη-Φεβράρι και με έστειλε πολλές φορές ο Οργανισμός Τουρισμού, ο ΚΟΤ, σε διάφορες στην Ευρώπη, στη Βιέννη, στην Φραγκφούρτη, Ζυρίχη, σε πολλές χώρες έξω.
Αν έχετε υπόψη σας, οι νέοι ασχολούνται να μάθουν γεώγραφο. Έχει αρκετούς τώρα που ασχολούνται, αλλά όχι την παραδοσιακή τέχνη. Πρέπει να ακολουθήσεις πιστά την τέχνη. Δεν είναι μόνο, ξέρεις, ας πούμε, να ζωγραφίσεις. Η αγιογραφία έχει κατάλογο, έχει τον οδηγό της αγιογραφίας που πρέπει να διαβάσεις, και ο κάθε Άγιος έχει τα χαρακτηριστικά για να γίνει πιστά η εικόνα όπως πρέπει. Εσείς, αφού έχετε ταλέντο στην αγιογραφία, αν έχετε δοκιμάσει να ζωγραφίσετε κάτι άλλο? Ελάχιστα τοπία για το σπίτι. Έτσι, ερασιτεχνικά δηλαδή. Ναι, και μερικά πορτρέτα τα παιδιά μου. Πάλι με αυγούν. Πάλι με αυγούν. Ναι. Εντάξει, μου έχετε δείξει την πρώτη εικόνα που έχετε φτιάξει. Πότε ήταν αυτό? Η πρώτη ήταν πριν να πάω στον Πάτερ Καλίνικο, ήταν το 1964. Την έκανα με λαδοπογιάν. Δεν ήξερα άλλη τέχνη, δεν ήξερα άλλα υλικά. Αλλά από το δημοτικό άρεσκε μου να ζωγραφίζω μόνο εικόνες. Όχι άλλα τοπία ή πορτρέτα. Εικόνες μόνο. Τα κρατήσατε για να θυμάστε πώς αρχίσατε. Ναι. Μετά που πήγα στον Πάτερ Καλίνικο, πάλι τις 2-3 εικόνες που έκανα στην αρχή μόνος μου, πάλι τις κράτησα. Τις έχω μέχρι σήμερα. Πάμε στον Κόρνο για να δούμε πώς γίνονται τα ψηφιδωτά. Το θυμάστε που είχαμε πάει και είχαμε δει και τον αγιογράφο μας. Ο γιος του φτιάχνει ψηφιδωτά. Πάμε να δούμε το συγκεκριμένο ρεπορτάζ και αμέσως μετά επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε. Κωνσταντίνο μου, καλημέρα. Καλημέρα. Ήρθαμε στο εργαστήριο σου εδώ στον Κόρνο και είδαμε ότι ασχολείσαι με την τέχνη του ψηφιδωτού. Κυρίως, τι κάνεις περισσότερο? Περισσότερο ασχολούμαι με αγιογραφία, δηλαδή κάνουμε ψηφιδωτά για τις εκκλησίες. Και περισσότερο εικόνες που μπαίνουν έξω από τις εκκλησίες. Ή δεξιά-αριστερά από τις πόρτες ή πάνω από τις πόρτες. Οι ψηφίδες που χρησιμοποιάς είναι τεχνητές, είναι φυσικές? Υπάρχουν δύο είδη ψηφιδωτών. Αυτά που γίνονται με φυσικές πέτρες και μάρμαρα. Φυσικές πέτρες που μαζεύονται από τη φύση και διάφορα μάρμαρα τα οποία κάνουμε εμείς, κόφουμε και κάνουμε τα ψηφίδες. Και τα άλλα που γίνονται με το τεχνητό σμάρτον, το οποίο εισάγεται από την Ιταλία. Το τεχνητό σμάρτον είναι πιο φανταχτερό, με φόντο το χρυσό όπως έχουμε πίσω μας στον Άγιο Δημήτριο, ενώ οι φυσικές πέτρες είναι πιο γήινες, μπαίνουν σε πιο πολλά σε αρχαίους χώρους, μοναστήρκα, αρχαία, ας πούμε. Και αυτά στις πέτρες, αυτά που βρίσκεις από τη φύση, τα κόβεις εσύ ο ίδιος ανάλογα με τι, σε ποιο σχήμα θέλεις, ναι, ανάλογα με τις ανάγκες? Πρώτα κόβονται σε ένα μέγεθος, τα οποία να μπορείς, κόβονται με το σφυρί πρώτα, σε ένα μέγεθος που να μπορείς να το κόβεις με την τανάλια. Και μετά ανάλογος το κόβεις σε όποια σχήματα θέλεις με την τανάλια. Να μας εξηγήσεις λίγο τη διαδικασία του να γίνει ένα ψηφιδωτό όπως αυτό που βλέπουμε το Αγίου Δημητρίου, πώς σχεδιάζεται στην αρχή, ποια είναι η διαδικασία? Το πρώτο στάδιο είναι το σχέδιο, το οποίο γίνεται πάνω σε κόλλα. Όταν γίνει το σχέδιο, διορθώνεται, μετά κολλούμε έναν ρούχο πάνω σε ένα ξύλο. Ο λόγος που κολλιέται πάνω στο ξύλο είναι για να είναι ελίες οι ψηφίδες, διότι όλες οι ψηφίδες θα ακολουθούν πάνω στο ξύλο. Όταν κολλήσουμε το ρούχο, μετά τυπώνουμε ανάποδα το σχέδιο που έκαναμε πάνω στο χαρτί, το τυπώνουμε πάνω στο ρούχο. Κολλούνται όλες οι ψηφίδες πάνω στο ρούχο και όταν τελειώσει το έργο, μπαίνει ένα μεταλλικό τελάρο γύρω, μπαίνει μετά μπετόν και σε 3-4 μέρες όταν θα σφίξει τον μπετόν, σηκώνουμε το τελάρο, ξεκολλούμε το ρούχο και μένουν οι ψηφίδες μέσα στον πυλό.
Γι' αυτό είναι λίγο, έτσι όπως φαίνεται στον Άγιο Δημήτρη. Και πόσο καιρό σου πήρε να το τελειώσεις αυτό? Αυτό μου πήρε 9 μήνες. Ανάλογα με το πόσο ανάλογα δύσκολα με πόσα, είναι. Ναι, πόσο μεγάλο, πόσα πρόσωπα είναι. Ανάλογα με το κάθε, καθένα πώς είναι δουλειά. Εσύ μου είπες ότι κυρίως εργάζεσαι για, σε αγιογραφίες ψηφιδωτά για εκκλησίες. Όμως κάποιος μπορεί να έρθει για να παραγγείλει μια εικόνα που θέλει να έχει για το σπίτι του. Ναι, είναι με παραγγελίες. Λόγω κόστους δεν μπορείς να έχεις μεγάλη συλλογή. Πιο πολλά είναι με παραγγελίες που δουλεύουν. Ποια διαφορά έχει το ψηφιδόν του Αγίου Δημητρίου με αυτόν της Παναγίας που βλέπουμε? Αυτόν της Παναγίας είναι με φυσική πέτρα και είναι χωρίς μπετό. Δεν κάνει όμως για εξωτερικούς χώρους. Είναι φυσικές ψηφίδες οι οποίες είναι κολλημένες με ειδική κόλλα πάνω σε ξύλο. Δεν έχουν μπετόν, είναι πιο ελαφριές, είναι ανάγλυφον το... οι ψηφίδες μπροστά, είναι διαφορετική τεχνική. Εκτός από αγιογραφίες, φτιάχνεις ή οτιδήποτε άλλο με ψηφίδες? Ναι, ναι, ό,τι σχέδιο θέλουμε μπορεί να γίνει. Ας πούμε τώρα, της μοδάς κάτι τραπεζάκια με ψηφίδες, κάτι αυτά ή... Ναι, ναι, τραπεζάκια ή κάτω στο πάτωμα μπορούν να γίνουν σχέδια μέσα σε κατοικίες ή σε ξενοδοχεία που υπάρχουν. Εντάξει, μια αγιογραφία ή οτιδήποτε άλλο σε τοίχο μπορεί να γίνει επιτόπου ή όχι? Σε ψηφιδωτών όχι. Πάντα γίνεται στο εργαστήριο. Αν είναι σε μέγεθος που μπορεί να μεταφερθεί λόγω βάρους, γίνεται στο εργαστήριο και το παίρνουμε και το τοποθετούμε στον χώρο που πρέπει να μπει. Αν είναι πολλά μεγάλο, γίνεται πάνω σε ρούχο, σε κομμάτια όπως το puzzle, και συναρμολογά στο επιτόπο. Δηλαδή βάλεις τον πυλό, αντί να μπει πυλό στο εργαστήριο, βάλεις τον πυλό στον τοίχο και συναρμολογά στο επιτόπο. Μέχρι τα 13 μέτρα μήκος έκαναμε. Ξέρεις, δεν είναι και εύκολο να φανεί στο κοινό. Πολύ δύσκολο θα είναι. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Τέλειο. Λοιπόν, οπότε πάμε πρώτα στο παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο και επιστρέφουμε να συνεχίσουμε την εκπομπή. Σας. Καλώς ήρθατε στο χωριό μας. Βρεθήκαμε στον Κόρνο σήμερα και συγκεκριμένα επισκεφτήκαμε το αρτοζαχαροπλαστείο σας. Εσύ πού έμαθες αυτή τη δουλειά? Βασικά αυτή τη δουλειά την έμαθα από το θείο μου, ο οποίος διατηρούσε ένα τοπίο κάτω στη Λευκοσία και μετά και εγώ ακολούθησα αυτό το επάγγελμα. Εντύπωση μας έκανε το γεγονός ότι όλα τα φτιάχνετε εσείς και συγκεκριμένα με τον παραδοσιακό τρόπο και τα ψωμιά και τα... Στόχος μας είναι να διατηρήσουμε την παράδοση, μια και είμαστε σε χωριό και πάντα μας πιστεύουμε ότι δουλεύοντας με αγνά υλικά ότι είναι καλύτερα και για μας και για τον κόσμο που θα τα προμηθεύουμε. Πώς φτιάχνετε το ψωμί? Αυτή τη δουλειά την κάνετε καθημερινά, δηλαδή κάθε πρωί θα ζυμώσετε? Κάθε μέρα, από Δευτέρα μέχρι Κυριακή, πρέπει να ζυμώσουμε, να έχουμε ψωμί ζεστό. Γιατί έτσι είναι αυτή η δουλειά, το αρτοπείο πρέπει να δουλεύει κάθε μέρα. Επίσης, παρακολουθούμε τις κοπέλες που κάνουν τα πουρέκια, τα τυρανάρισες, αυτά τα παίρνετε από το τυροκομείο το οποίο βρίσκεται στον Κόρνο? Μάλιστα, έχουμε και τυροκομείο στον Κόρνο. Πάλι είναι εξ ολοκλήρου το γάλα από περιοχές
κοντινές περιοχές, κοντινά χωριά εδώ στον Κόρνο και κατασκευάζει αναρή, την οποία παίρνουμε και κάνουμε τα πουρέκια, τα χαλούμια, αβίες κάνουμε τις καλουμόπιτες, αυτά. Παραδοσιακά του Κόρνου. Μάλιστα. Τα κουντουράκια αυτά που είδαμε είναι φτιαγμένα με προζύμι. Είναι παραδοσιακά. Είναι όπως τα φτιάχνασαν οι γιαγιάδες μας. Τώρα φτιάχναν τα οι μανάδες μας, οι γιαγιάδες μας. Και πάει λέγοντας, τώρα τα φτιάχνουμε εμείς. Προσπαθούμε να διατηρήσουμε αυτή την παράδοση. Και αυτά τα κουντουράκια έχουν γλυκιά γεύση. Ναι, είναι με ζάχαρη και με άλλα, με άλλες μυρωδιές που μπαίνουν μέσα στο ζυμάρι. Χαρά έφαγε η Μαρία. Το καλό της Μαρίας είναι όπου πάει, είτε θα δοκιμάσει κάτι, είτε θα... Εγώ έχω πει της Μαρίας ότι δεν θέλω να μου ξαφέρεις τίποτα. Τα κουλουράκια είναι από τον Κόρνο. Αυτά μας έφερες την περασμένη φορά. Ναι, είμαστε στον αέρα. Για πες. Έφυγε. Έφυγε. Για πες. Τίποτα. Ναι, ήταν πολλά ωραία τα κουλουράκια. Αυτά ήταν που μας έφερες. Ήταν αυτά που μας είχες φέρει εδώ. Το κουλούρι το μεγάλο που το κόψαμε. Είδες. Άρα θυμάμαι. Είχε δίκιο ο Μάρκος. Συγγνώμη, έφαγα όμως, ήταν τέλεια τα κουλουράκια. Πάρα πολύ ωραία και ήταν ωραίο και γλυκό. Αυτό που μου άρεσε ήταν, είχε ιδιαίτερη γεύση. Ναι. Ήταν σαν κουλούρι, αλλά ήταν ταυτόχρονα γλυκό. Είναι το κορνιώτικο. Δημήτρη μου, καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, ήρθαμε στον Κόρνο και επισκεφτήκαμε το χρυσό χωριό σου και άργυρο χωριό. Και στον ίδιο χώρο βρίσκεται επίσης και το εργαστήριο σου που φτιάχνεις διάφορα χειροποίητα, έτσι. Ναι, εδώ ασχολούμαστε με παραδοσιακή αργυροχοΐα και σύγχρονη φυσικά. Εγώ έμαθα από τον πατέρα μου αυτή την τέχνη. Να πούμε ότι έχεις ρίζες από τα Λεύκαρα, γι' αυτό σε πετύχαμε στον Κόρνο με εργαστήριο αργυροχοΐας. Ο πατέρας μου είναι από τα Λεύκαρα, ξεκίνησε από τα Λεύκαρα να ασχολείται. Σιγά σιγά μάθα και εγώ από κοντά του και συνεχίζω την τέχνη μέχρι σήμερα. Υπάρχει ζήτηση για τα χειροποίητα αυτά τα καπνιστήρια, ο κόσμος συνεχίζει να αγοράζει. Συνεχίζει να αγοράζει, όμως εντάξει, νέοι τεχνητές όμως δεν υπάρχουν πια, δεν ακολουθούν την τέχνη νέοι, όμως ζήτηση υπάρχει γιατί δεν μιλάμε με πολλοί τεχνητές σε αυτόν τον κλάδο. Εσύ εδώ φτιάχνεις χειροποίητα και κοσμήματα, έτσι. Ναι, και κοσμήματα από χρυσό, ασήμι. Και τα σκεύη, εκκλησιαστικά σκεύη, φτιάχνουμε. Εσείς διοχετεύετε και άλλα καταστήματα, ας πω στη Λευκοσία, ναι. Ναι, ναι. Έχουμε καταστήματα που τους προμηθεύουμε στη χοντρική. Και το με ο δικό μας κύκλο. Προσεχώς ανέμε για καινούργιο κατάστημα, εργαστήριο, να μπορεί όποιος θέλει να δει πώς δουλεύουμε, όλη τη διαδικασία των αντικειμένων που φτιάχνουμε. Θα εκθέσουμε και μερικά παγιά κοσμήματα που ξεκινήσαμε να πάμε κάποια συλλογή, σαν μουσείο. Thank you.
Αντώνη μου, καλημέρα. Καλημέρα. Βρεθήκαμε στον Κόρνο και στο τυροκομείο σας. Παρόλο που είναι ένα σύγχρονο τυροκομείο, τούτης ακολουθείτε παραδοσιακές συνταγές, παραδοσιακούς τρόπους. Ακολουθούμε παραδοσιακούς τρόπους για να μείνουμε στην ποιότητα του προϊόντος μας, διότι ο παραδοσιακός τρόπος κατασκευής υποδηλεί και την ποιότητα. Εάν παρέμβεις και μαζικοποιήσεις την παραγωγή σου, τότε επεμβαίνεις αρνητικά πάνω στην ποιότητα. Εσείς από πού προμηθεύεστε το γάλα σας? Έχετε δικά σας ζώα ή το παίρνετε από κάπου? Το παίρνουμε από τις φάρμες. Προς το παρόν παίρνω από το σύνδεσμο Γιώργο Κτηνοτρόφων, τον εγώ προβατοτρόφων, ας το πούμε. Και γίνεται πρώτα κάποιος έλεγχος για το γάλα και μετά προχωράτε στην παραγωγή? Βεβαίως. Ο έλεγχος, ο σύνδεσμος εγώ προβατοτρόφων υποβάλλει τα αυτοκίνητα του, έχουν συσκευές οι οποίες μετρούν το pH του γαλάτου, αν περιέχει αντιβιωτικά, και εφαρμόζουμε και εμείς το σύστημα αυτοελέγχου, το οποίο προνοεί αναλύσεις δικές μας, αναλύσεις που κάνει ο οργανισμός γάλακτος. Εμείς κάνουμε αναλύσεις αντιβιωτικών για το pH του γαλάτου, ως επίσης και πρόγραμμα αναφαλατοξινού. Πριν, όπως έχουμε δει, πρώτα κουλιάζετε το γάλα πριν το βράσετε, για ποιο λόγο? Για να περιορίσουμε από τυχόν υπολείμματα τα οποία μπορεί να περιέχονται μέσα κατά την παραλαβή. Και μετά αρχίζει η διαδικασία που είναι, βράζετε το. Βράζουμε το στους 30 βαθμούς περίπου και το πίζουμε. Το πίζουμε προσθέτοντας σπιτιά μέσα, η οποία προέρχεται είτε είναι βιολογική είτε χημική πιτιά. Το αφήνουμε μία ώρα για να πήξει το γάλα. Άμα περάσει η ώρα και πήξει, το κόβουμε το τυρόπιγμα, το λεγόμενο. Εσείς εδώ ποια γαλακτοκομικά προϊόντα παρασκευάζετε? Χαλούμι για να ρίν, τυρί φλαούνας, αυτά είναι που κάνουμε. Και προμηθεύετε στην Κύπρο αλλά και στο εξωτερικό? Βεβαίως. Στέλνουμε στην Αμερική, στην Αγγλία. Τώρα αυτό που γίνεται μέσα με την αναρίν, θα μαζέψουμε την αναρίν όταν πήξει? Ναι. Όταν ζεσταθεί η αναρίν, φτάσει στους 75-76 βαθμούς, αρχίζει να βγαίνει η αναρή και περιμένουμε μέχρι να βγει όλη και μετά την παίρνουμε με το σουρωτήρι και την βάζουμε ανάλογα είτε σε τσεντίλα ρούχο είτε σε ταλάρι το λέγουμε. Και μετά ξαναβάζετε τα χαλούμια για να τελειώσουμε. Όταν βγάλουμε την αναρή βάζουμε τα χαλούμια για να ψηθούν. Και μετά τα συσκευάζετε εσείς εδώ στο νερό? Ναι, τα βάζουμε στο άλμι, στο νερό, τα αφήνουμε μια-δυο μέρες περίπου και τα συσκευάζουμε ή ανάλογα ας θέλουν ο κόσμος πολλές φορές σε το παραδοσιακό το χαλούμι. Ναι, μέσα στο νερό το λέω.
θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στις κυρίες του Κόρνου. Γιατί έχω εδώ μαζί μου. Έλα εδώ. Έχω εδώ μαζί μου. Αυτό τον άρτο. Παιδιά, σας παρακαλώ. Τι ωραίο. Εν τω μεταξύ δεν μπορείτε να φανταστείτε. Λοιπόν, και μου έχει εδώ το ραβασάκι μου η Μαρία μου. Λοιπόν, άρτος πλουμιστός. Λέγεται και πανίσια. Σωστά το διαβάζω. Ναι. Πανίσια ή πεντάρτη. Πεντάρτη. Ναι. Την παίρνουμε σε γιορτές, την Εκκλησία και τα Χριστούγεννα. Είναι ζυμωμένο στο χέρι από την κυρία Ελισάβετ από τον Κόρνο. Είναι με προζύμι και τον στολίζει η ίδια με σχέδια από ζυμάρι. Κοιτάτε το βαξί, τα σχέδια είναι υπέροχο. Καταπληκτικά. Είναι σαν κέντημα. Να μας πούνε γιατί είναι. Είναι ψημένος. Πέντε, δεν ξέρω. Πέντε άρτου. Πέντε άρτου, κάτι τέτοιο πρέπει να λοιπόν, είναι ψημένο σε παραδοσιακό φούρνο με ξύλα. Και ευχαριστούμε όλες τις κυρίες στον Κόρνο που ζύμωσαν, που έφτιαξαν παραδοσιακά εδέσματα για να μπορέσουμε να τα δείξουμε τις γιορτινές μέρες στην εκπομπή μας. Πέντε, πες το. Πανισία. Α, συγγνώμη, δεν το ήξερα. Λοιπόν, είναι άρτος πλουμιστός, λέγεται πανισία ή πεντάρτη. Πεντάρτη. Λοιπόν, ευχαριστούμε την κυρία Ελένη, την κυρία Θεογνωσία, την κυρία Χριστίνα και την κυρία Ελισάβετ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαρήκαμε πάρα πολύ που ήρθαμε στον Κόρνο και κάναμε όλα αυτά τα ρεπορτάζ. Γιατί πήγαμε στον Κόρνο να κάνουμε ρεπορτάζ άλλα και τελικά ανακαλύψαμε τα χριστουγεννιάτικα εδέσματα και ξαναπήγαμε για να κάνουμε τα χριστουγεννιάτικα εδέσματα. Και είναι πράγματα τα οποία θα δείτε και στη διάρκεια της εκπομπής της κανονικής μας ροής, αλλά και στις χριστουγεννιάτικες, στις εορταστικές εκπομπές που θα κάνουμε τη μέρα των Χριστουγέννων και την επόμενη των Χριστουγέννων, αλλά και την πρωτοχρονιά. Πάντως είναι υπέροχο, κοίτα τι καλλιτεχνικό, είναι αυτό. Έχει αρκετή δουλειά πάνω. Απίστευτο. Γι' αυτό ονομάζεται και πλουμίστος. Δηλαδή είναι σαν κέντημα. Είναι. Μπράβο σας. Μπράβο. Μπράβο. Άρα το παίρνουμε στην εκκλησία τα Χριστούγεννα. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας πω κάτι, γιατί το είδα τώρα που πήγαμε και βλέπαμε το ρεπορτάζ για το τυροκομείο και πραγματικά έχω εντυπωσιαστεί, γιατί κοιτάτε τι μας έχουν στείλει από τον Κόρνο. Και να πω όλα τα ονόματα, είναι ο κύριος Δημήτρης, Σταφυλάρης νομίζω είναι αυτό το όνομα, ναι. Σωστά. Θεογνωσία Ανδρέου, Βάσος και Αντώνης Ορθοδόξου, Πέρι Βρόντι και Λουίζα Κωνσταντίνου και Ευτυχία Ιουλιανού, Κωνσταντίνος Χρήστος, Τέλειος Χρήστου. Κοιτάτε τι μας έχουν στείλει. Αυτό είναι το δωράκι. Είναι ένα καπνιστήρι μαζί με φύλλα ελιάς και το καρπουνάκι. Που μυρίζει το ναι. Λιβάνι. Ναι. Λοιπόν, και να σας πω ότι μέσα στο κουτί, μέσα στο δώρο, και είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί κρατάμε την παράδοση του τόπου μας. Πολύ ωραίο δώρο. Γράφει, είναι αυτό το πράγμα. Την ιστορία για το καπνιστήρι. Την ιστορία για το καπνιστήρι. Το θεωρώ τόσο σημαντικό αυτό το πράγμα, είναι απίστευτο. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ. Και γράφει όλη την ιστορία. Και λέει: το καπνιστήρι είναι ένα αντικείμενο που χρησιμοποιείται ως ένδειξη λατρείας και ευχαριστίας προς το Θεό. Επίσης συμβολίζει την προστασία του Θεού προς τους πιστούς. Η όλη τελετουργία του καπνίσματος γυρίζει στην αρχαιότητα που σύμφωνα με την παράδοση η Παναγία έκοψε ένα κλόνο ελιάς για να καπνίσει τον Χριστό. Από τότε συνηθίζεται να χρησιμοποιείται συμβολικά σε εκκλησίες και σε σπίτια για το καλό των πιστών. Εγώ ξέρω και ότι χρησιμοποιείται και πριν. Πολλά χρόνια πριν. Σε αυτούς που. Γιατί όντως κάποιες από τις τελετουργίες και τις γιορτές μας, όχι, αντικατέστησαν ειδωλολατρικές τελετουργίες. Το καπνιστήρι που κατέχεται είναι εντελώς χειροποίητο και πιθανές ατέλειες που ίσως να παρουσιάσει οφείλονται σε αυτό το λόγο. Γι' αυτό μ' αρέσει. Τέλειο. Λοιπόν, όταν χρησιμοποιηθεί ο εσωτερικός του χώρος θα αποκτήσει μαύρο χρώμα λόγω του φυσικού υλικού από το οποίο έχει κατασκευαστεί. Αν επιθυμείτε, το καπνιστήρι θα μπορούσε να πλένεται μόνο με καθαρό νερό και να στεγνώνεται στον αέρα για την καλύτερη διατήρησή του. Η ελιά που περιέχει αυτό το πακέτο είναι ευλογημένη από εκκλησία την Κυριακή των Βαΐων. Γι' αυτό το λόγο παρακαλείστε, αν δεν θα τη χρησιμοποιήσετε, όπως τη δωρείτε σε κάποιον που γνωρίζετε ότι συνηθίζει το εκκλησιαστικό κάπνισμα. Η αγκιοπλάστης Λουίζα Κωνσταντίνου που έχει κατασκευάσει αυτό το καπνιστήρι έχει μάθει να κατασκευάζει αγκία στον Κόρνο, όπου εκεί τα αγκία κατασκευάζονται σύμφωνα με την παραδοσιακή μέθοδο στην οποία χρησιμοποιείται ο ποδοκίνητος τροχός κατασκευής. Μπράβο. Τι είναι συγκινητικό. Είναι ένα αριστολίμα. Είναι και πάρα πολύ ωραίο. Είναι και μ' αρέσει εμένα πάρα πολύ γιατί είναι χειροποίητο και έχει αυτή τη μορφή. Και είναι πολύ πιο ωραίο από το αν ήταν τέλειο. Είναι μικρό τέλειο που... και πολύ ωραίο δώρο. Τέλειο. Και θα πάμε στον Κόρνο να φτιάξουμε χριστουγεννιάτικα κουλούρια και χριστουγεννιάτικα εδέσματα. Πολύ ωραία. Για την εκπομπή μας τα Χριστούγεννα. Και να τα φας πάλι.
Μόσα θα έχεις τα άλλα. Τα κουλουριά. Το κουλούρι. Ήταν τέλειο, ε.